Καλησπέρα σας. Τι απέχει περισσότερο από την πολιτική, τι είναι πιο άσχετο, τι δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, ίσως η τέχνη, τα εικαστικά. Κάπως έτσι πρέπει να το πω, αλλά θα μας το πει ακόμα καλύτερα η Εύα Καρύδη. Τι κάνετε, κυρία Καρύδη, πώς είστε? Μια χαρά, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Συνδυάζετε δύο ιδιότητες που δεν έχουμε συνηθίσει να συνδυάζονται. Είστε γλύπτρια και υποψήφια. Μάλιστα. Με τη Νέα Δημοκρατία, στην Κέρκυρα. Έχουμε φέρει ένα γλυπτό σήμερα εδώ για να δούμε και λίγο τι κάνετε, τη δουλειά σας. Είναι ένα χέρι που κρατάει ένα σφυρί. Στέκεται με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Από όσο ξέρω, συνήθως δεν κάνετε μικρά γλυπτά. Όχι. Η δουλειά μου είναι συνήθως εγκαταστάσεις, site specific, που λέμε, σε μεγάλους χώρους, συγκεκριμένα για μια τοποθεσία. Είναι από τα πολύ μικρά έργα που έχω κάνει, όχι πολλά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος γλύπτης υποψήφιος στην Ελλάδα. Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν πολλοί γλύπτες. Γνωρίζεστε μεταξύ σας? Τυχαίνει να συναντιόμαστε σε διάφορα συνέδρια, mm-hmm. συνήθως, ή εδώ ή στο εξωτερικό. Αλλά εντάξει, είναι πολύ μοναχική η δουλειά του γλύπτη. Mm-hmm. Είναι αρκετά σκληρή, mm-hmm. και δεν έχουμε την ευκαιρία να συναντιόμαστε τόσο εύκολα όπως οι ζωγράφοι ή κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες. Ναι, είναι χειρονακτική δουλειά. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι στο εργαστήρι σας είστε, μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο τι συμβαίνει εκεί? Δεν είστε με το ταγεράκι σας όπως σήμερα? Όχι, αυτό είναι από τις λίγες φορές που θα το δείτε. Ναι. Συνήθως είμαι με φόρμα εργασίας. Mm-hmm. Μόνη μου είμαι το μοντέλο, γιατί μπορεί να υπάρξει και μοντέλο πολλές φορές. Mm-hmm. Μουσική. Ναι. Και απόλυτη ηρεμία. Και απόλυτη ηρεμία. Από αυτόν λοιπόν τον ήρεμο κόσμο αποφασίσατε να μπείτε στον όχι και τόσο ήρεμο χώρο της πολιτικής. Είδα ένα βίντεο, γιατί με διέφερε πάρα πολύ η ιδιότητά σας και ήθελα να δω λίγο πώς βρεθήκατε σε αυτό το παιχνίδι. Και λέγατε το εξής, ότι θέλω να ασχοληθώ τώρα με την πολιτική γιατί τώρα έχω χρόνο. Και λέω, τι λέει αυτή? Συνήθως λένε κάτι πολύ ηρωικά οι βουλευτές, οι υποψήφοι βουλευτές, όταν θέλουν να αυτοδιαφημιστούν. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να κάνω ό,τι έχω αποφασίσει να κάνω με απόλυτη επίγνωση κοντά στο 100%. Mm-hmm. Επομένως, επειδή γενικά ταξιδεύω και εκθέτω στο εξωτερικό, έχω πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα, κάποια στιγμή φτάνει σε ένα σημείο που λες θα δημιουργήσω λίγο μια κατάσταση να είμαι λίγο πιο ήρεμη, mm-hmm. και φτιάχνεις τον προγραμματισμό σου έτσι ώστε η δουλειά σου μεν ταξιδεύει, αλλά όχι εσύ η ίδια. Mm-hmm. Γι' αυτό είπα, γιατί έχω αυτό το χρόνο να είμαι πιο σταθερά στην Ελλάδα και στην πατρίδα μου την Κέρκυρα, για να μπορώ να ασχοληθώ πραγματικά και ουσιαστικά με τα προβλήματα του νησιού μου. Μένετε στην Κέρκυρα και έχω δει παλαιότερες συνεντεύξεις σας που δίνατε ως γλύπτρια, όχι ως υποψήφια βουλευτής. Και λέγατε ότι μένω στη... Σας ρωτάκαμε, καλά, γιατί να μένετε στην Κέρκυρα, γιατί δεν διαλέγετε μία από τις μητροπόλεις του κόσμου για την τέχνη σας? Και είχατε πει ότι θέλω να ζω σαν γλύπτρια, κάπως έτσι είχατε απαντήσει. Ναι. Και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Από το να βρεθείτε στην Αθήνα ή να βρεθείτε, ξέρω, στο Λονδίνο ή στο Παρίσι, γιατί μένετε εκεί στον τόπο σας πνευματικά? Εγώ έχω ζήσει 6 χρόνια στο Παρίσι, mm-hmm. σαν φοιτήτρια. Η μητέρα μου είναι Αγγλίδα, επομένως είναι και η δεύτερη πατρίδα μου η Αγγλία. Η Κέρκυρα είναι το πιο όμορφο μέρος του κόσμου. Συμφωνώ, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι. Πολλοί μπορεί να το πούν αυτό για το μέρος που ζουν, το μέρος που έχουν γεννηθεί, γιατί ξέρεις, οι ρίζες είναι πολύ δυνατές. Ναι. Έχει όμως μια απίστευτη ηρεμία και γίνεται ένα παιχνίδι με το φως που σου ζωντανεύει τη φαντασία. Πολλοί καλλιτέχνες έχουν επισκεφτεί και έχουν μείνει στο νησί. Ναι. Τα αδέρφια Ντάρελ, mm-hmm. τα οποία έχω κάνει και τις πρωτομές τους. Mm-hmm. Γι' αυτό εγώ την Κέρκυρα δεν μπορώ να την αποχωριστώ. Τουλάχιστον όχι για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Mm-hmm. Έχετε κάνει και μία πρωτομή, θυμήστε μου... Του Γεωργίου Ράλη. Γεωργίου Ράλη. Ο οποίος είναι στην Κοφινέτα, στην Κέρκυρα. Mm-hmm. Λέγεται Πλατεία Ληστών. Mm-hmm. Τον Καποδίστρια στο αεροδρόμιο. Mm-hmm. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που έχω κάνει σαν αναθέσεις, δημόσιες αναθέσεις. Ναι. Γιατί έχω δουλέψει.
Πώς γίνεται μια πρωτομή? Γιατί ζούμε στην Ελλάδα και υπάρχουν και αντιδράσεις. Δηλαδή, έχουν υπάρξει στο παρελθόν αντιδράσεις για, δεν θυμάμαι αν είναι πρωτομές ή αγάλματα. Γιατί να είναι έτσι Μελίνα Μερκούρη, γιατί να είναι έτσι, γιατί να είναι ο άλλος. Πώς έχετε την υποχρέωση να κάνετε μια πρωτομή να μοιάζει η πρωτομή στον άνθρωπο, ή μπορείτε να λειτουργήσετε και πιο ελεύθερα? Δεν ξέρω τι ισχύει στη λειπτική. Πιστεύω ότι πρέπει να μοιάζει πρωτομή με τον άνθρωπο τον οποίο παρουσιάζει, γιατί δεν είναι ένα αφαιρετικό έργο. Ναι. Εγώ προσωπικά θέλω να διαβάζω και λίγο για την ιστορία και για τη ζωή του ατόμου του οποίου φτιάχνω την πρωτομή, γιατί αντλώ πάρα πολλά χαρακτηριστικά τα οποία ο καλλιτέχνης τα βγάζει μέσα στο έργο του. Ναι. Και βεβαίως η ομοιότητα πρέπει να υφίσταται, γιατί πρέπει να σου θυμίζει το αντικείμενο, το υποκείμενο. Mm-hmm. Έχει τύχει λοιπόν να κάνετε πρωτομή ενός δεξιού πολιτικού. Θα κάνατε ποτέ ενός πολιτικού που δεν ανήκει στο δικό σας ιδεολογικό χώρο? Ενός Σιριζαίου, ενός αριστερού, κάποιου άλλου. Θα το κάνατε αν σας ερχόταν η ανάθεση? Δεν νομίζω. Η τέχνη δεν έχει κομματικές παροπίδες. Ναι. Θεωρώ ότι ναι, θα το έκανα. Εξαρτάται βέβαια αν θα είχα το χρόνο να το κάνω ή θα με εμπνέει κιόλας, γιατί πολλές φορές δεν είναι εύκολο να ταυτιστείς με αυτό το οποίο φτιάχνεις. Επομένως, αν θέλεις να έχεις ένα καλό επιθυμητό αποτέλεσμα, πρέπει λίγο να ταυτίζεσαι και με αυτό. Θα έπρεπε όμως να σας είναι κάποιος που σας είναι συμπαθής, φαντάζομαι, κάπως, με κάποιο τρόπο. Πολλές φορές ναι, γίνεται και μηχανικά βέβαια. Ναι. Γιατί στην ουσία δουλεύεις αντιγραφή, δεν έχεις... Αν συμπαθείς όμως το άτομο το οποίο φτιάχνεις, το αποτέλεσμα είναι πιο ευχάριστο. Μία ερώτηση η οποία είναι ανόητη, θα σας την κάνω, γιατί κάνω ανόητες ερωτήσεις αυτή την εκπομπή. Σκεφτόμουν ότι τα έργα ενός γλύπτη, σε αντίθεση με τα έργα ενός ζωγράφου, είναι αυτά που είναι εκτεθειμένα έξω. Κουτσουλιές, ας πούμε, για παράδειγμα. Σας έχει τύχει ποτέ να περάσετε να δείτε ένα έργο δικό σας από τη στιγμή που κάνετε τέτοια έργα, που να βρίσκεται σε μια πλατεία, στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας και να πείτε, «Ωχ, πάλι λερώθηκε, δεν το αναγνωρίζω, εκνευρίζομαι, ή θα πάω να το καθαρίσω λίγο, εγώ θα πήγαινα να το καθαρίσω μόνη μου»? Είναι κάτι που δεν σκέφτεστε καθόλου? Βασικά δεν το σκέφτομαι έτσι, αλλά θα σου πω ότι έχει τύχει ένα συγκεκριμένο άγαλμα του Γεωργίου Ράλι, μάλιστα, που ήταν και στην πλατεία στην Κοφινέτα, να το σηκώσουν κάποια άτομα και να το πετάξουν στη θάλασσα. Γιατί? Δεν ξέρω. Ναι. Αλλά θέλω να πω μπράβο σε αυτά τα παιδιά, διότι εμένα μου πήρε 4 άτομα να το στήσω και αυτοί δεν ξέρω πώς το μετέφεραν. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ ο ένοχος. Ναι. Βρέθηκε η πρωτομή. Η πρωτομή βρέθηκε. Και έχει επιστρέψει στο... Είναι στη θέση της. Ωραία, οπότε εκεί έχουμε μια μικρή νίκη. Ναι. Υπάρχουν μεγάλες έτσι εγκαταστάσεις στην Αθήνα, όπως ας πούμε είναι ο Δρομέας. Δεν μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλά, γιατί εσείς σίγουρα ξέρετε περισσότερα. Ποιο είναι το αγαπημένο σας γλυπτό? Εγώ δεν ξεχωρίζω γλυπτά αγαπημένα ή μη. Ναι. Ο Δρομέας είναι του κύριου Βαρότσου, ναι, τον οποίο έχω συνεργαστεί επίσης στην γκαλερί που διατηρώ στην Ιταλία. Είναι αγαπημένος. Ναι. Δεν ξεχωρίζω γενικά τα αγάλματα. Θεωρώ ότι η τέχνη πρέπει να βρίσκεται σε δημόσιους χώρους. Mm-hmm. Πρέπει ο κόσμος και ο πολίτης να έχει την επαφή αυτή με την τέχνη, γιατί είναι πολύ σημαντική. Όπως επίσης πιστεύω ότι πρέπει να φυλάσσονται και οι ιστορικοί χώροι και τα έργα τέχνης από βανδαλισμούς, ναι, και τα λοιπά, γιατί είναι κρίμα. Ναι. Και θεωρώ ότι είναι και ένα κομμάτι στην εκπαίδευση που πρέπει να πάρει θέση σε είναι αυτό. Είναι ένα πρόβλημα ελληνικό, υπάρχει τόσο... Δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι. Υπάρχει και στο εξωτερικό. Βέβαια, εδώ νομίζω ότι το φαινόμενο είναι μεγαλύτερο. Mm-hmm. Δεν παρατηρώ τέτοια πράγματα, δηλαδή, σε άλλες πόλεις που επισκέπτομαι τόσο σοβαρά. Η δική σας η δουλειά σας έχει πιο κοντά στην επαφή με την κανονική ζωή, με την καθημερινότητα, ή είστε λίγο γυναίκα της κουλτούρας, λαϊκό κορίτσι ή κουλτούρα? Μπορώ να είμαι και τα δύο. Μπορείτε. Γιατί, ναι, εγώ νομίζω ότι εγώ δουλεύω στο εργαστήριο και ακούω Μακρόπουλο. Καλό. Αλλά νομίζω όμως ότι ακούω επίσης και Αντρέα Μποτσέλη. Ναι. Δηλαδή,
Δεν. Οι γείτονές σας κάνα παράπονο, τίποτα, έχουν κάποιο θέμα με το playlist, προτιμάνε κάτι από τα δύο? Όχι, 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 όχι. Λίγο καμιά φορά με τον ήχο από κατά κάποια μηχανήματα που χειρίζομαι, να. Αλλά γενικά είναι σχετικά απομονωμένο το εργαστήριό μου, δεν έχει πολλούς γείτονες. Ωραία, μπορεί κάποιος να ζήσει από τη γλυπτική? Γενικά, αν μπορεί κάποιος να ζήσει από την τέχνη. Και σε ποιο μέρος του κόσμου βρίσκεται. Ναι. Γιατί στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γενικά, οι καλλιτέχνες δεν κατορθώνουν 100% να ζήσουν από τη δουλειά τους. Εγώ μπορώ να πω ότι έχω περάσει και από την εκπαίδευση, βέβαια. Ναι. Ήμουν 15 χρόνια στην εκπαίδευση. Έχω σαν φοιτήτρια κάνει και άλλες δουλειές για να μπορέσω να σπουδάσω επίσης στη Γαλλία. Δεν ζει ο καλλιτέχνης από τη δουλειά του εύκολα, μέχρι να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Και αυτό βέβαια είναι και θέμα λίγο, είναι και παράγοντας τύχη. Ναι. Είναι και δουλειά, είναι και τύχη όμως. Στη Νέα Δημοκρατία, με τα βιογραφικά, με τα μεταπτυχιακά που είναι σοβαροί, είναι κουστούμαρισμένοι, γιατί είναι και το κόμμα έτσι. Πώς σας αντιμετωπίζουν που είστε γλύπτρια και είστε λίγο πιο σε άλλο χώρο? Στην αρχή λίγο, στο νησί μου, ναι. Στην αρχή λίγο σκεπτικά, ναι. Λίγο απόμακρα, αλλά πλέον νομίζω ότι δέχονται ότι έχω έρθει για να μείνω. Και δεν φέρνουν αντιρρήσεις ή αντιδράσεις. Τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξετε, που αισθάνεστε ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα στην Ελλάδα? Αν μπορούσατε αύριο με ένα μαγικό ραβδάκι ή με ένα μαγικό... Ποια είναι τα εργαλεία σας, το αγαπημένο? Με ένα σφυρί. Με ένα σφυρί. Τι θα αλλάζατε στην Ελλάδα αύριο? Την πελατειακή σχέση. Στην πολιτική. Στην πολιτική. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία, επειδή είναι ένα κόμμα που έχει υπάρξει στην εξουσία, είναι από τα κόμματα που ευθύνονται γι' αυτό. Μπορεί να ευθυνόμαστε όλοι γι' αυτό. Και στην κοινωνική μας ζωή και με το φίλο μας και με το... Γενικά όμως θεωρώ ότι πολύ λιγότερο από κάποιους άλλους. Ναι. Αυτό που λέτε έχετε δίκιο, γιατί έχουμε μια πελατειακή σχέση. Δηλαδή και ο άλλος να μην υπάρχει λόγος. Λέμε, έχεις κανένα γνωστό, ναι. Μπορώ να κάνω κάτι. Ναι. Αυτό σας ενοχλεί με ποιο τρόπο? Επειδή αισθάνεστε ότι αποκλείονται άλλοι άνθρωποι? Επειδή γίνονται δουλειές μεταξύ γνωστών? Ναι, γιατί συνήθως δεν αναγνωρίζεται στο απόλυτο η αξία ενός ανθρώπου όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν άτομα που χάνουν το βήμα ακριβώς επειδή δεν έχουν κάποιο γνωστό. Ο Μητσοτάκης τι σας είπε για την τέχνη σας όταν αποφασίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία να είστε υποψήφια? Πώς σας πλησίασαν, τι σας είπανε και τι σας είπε ο Πρωθυπουργός? Βασικά, εγώ έστειλα το βιογραφικό μου με παρότρινση μιας φίλης. Ναι. Και ο Γενικός Γραμματέας, ο Παύλος ο Μαρινάκης, μου τηλεφώνησε και μου είπε θα θέλαμε να είσαι στο ψηφοδέλτιό μας. Ναι. Δεν γνώριζαν, πιστεύω είδαν, αλλά προσωπικά δεν είχαμε συζητήσει. Μέχρι που ζήτησα εγώ να δω τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατηδίαν στο γραφείο του στο Μαξίμου. Ναι. Γιατί... Έχει κανένα ωραίο γλυπτό στο Μαξίμου. Έχει πάρα πολύ ωραίους πίνακες και γενικά έχει πάρα πολλά έργα τέχνης. Ναι. Και έχει και τον πίνατ. Έχει τον πίνατ, ναι. Έχει τον πίνατ. Έχει τον πίνατ. Ο πίνατ βέβαια είναι ζωντανός, έχει πόδια, φεύγει. Πηγαίνω, έρχεται στα γραφεία. Α, okay. Θέλησα να τον δω γιατί ήθελα να δω απέναντί μου αυτόν τον άνθρωπο για τον οποίο εγώ θα υπερασπιστώ τις αποφάσεις και το πρόγραμμά του. Ακόμα και αν είχα δηλώσει δηλαδή ότι ήδη την υποψηφιότητά μου, η τελική μου απόφαση ήταν μετά τη συζήτηση που είχα μαζί του. Τι σας έκανε εντύπωση περισσότερο σε αυτή τη συνάντηση? Όταν μια γλύπτρια γνωρίζει κάποιον, παρακολουθεί και τα χαρακτηριστικά του, το βλέπετε τεχνικά? Ναι, ναι. Ήμουνα σίγουρη. Ναι. Μόλις τον είδατε, τι χαρακτηριστικό σας έμεινε? Βασικά νομίζω ότι τον αδικούν πάρα πολύ φωτογραφίες και το γυαλί, γιατί είναι τα χαρακτηριστικά του πιο απλά από ό,τι βγαίνουν στις φωτογραφίες και στα περιοδικά. Είναι και το όλο φυσικ και οι κινήσεις του σώματος που εκδηλώνουν το χαρακτήρα ενός ανθρώπου ο οποίος είναι ταγμένος σε αυτό που πιστεύει. Ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρός και είναι πολύ μετρημένος στα λόγια του.
Ναι. Δεν υπόσχεται. Ναι. Και αυτό που πρέπει να συμβαίνει πια πλέον στην πολιτική είναι όχι άλλες υποσχέσεις. Πράγματα που λες ότι θα κάνεις, να τα κάνεις. Ο Έλληνας ψηφοφόρος μπορεί να κινητοποιηθεί, επειδή και η αποχή είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και ένα μεγάλο πρόβλημα. Χωρίς υποσχέσεις, χωριστά. Ναι, πρέπει να μάθουμε να εκτιμάμε την ειλικρίνεια. Έχει μάθει ο Έλληνας, είναι έτοιμος γι' αυτό ή θέλει να ακούσει και λίγο θα γίνει το Πιστεύω ότι πλέον είναι έτοιμος. Mm-hmm. Πλέον είναι έτοιμος. Έχει οριμάσει. Νομίζω ότι έχει οριμάσει. Έχει δρόμο ακόμα, θεωρώ, αλλά είναι έτοιμος πια. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι έχει κουραστεί από υποσχέσεις, γιατί ξέρει ότι στο τέλος όλα είναι βάση προγράμματος και δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό το πρόγραμμα. Στην Κέρκυρα, που σας ξέρει η τοπική κοινωνία και σας πλησιάζουν, τι σας λένε, τι θέλουν, τι ψάχνουν, τι είναι αυτό που θέλουν να ακούσουν, τι είναι αυτό που θέλουμε να συμβεί στην επόμενη τετραετία. Που σας πλησιάζουν και ψηφοφόροι άλλων κομμάτων, δεν ξέρω. Ναι, όχι, αλήθεια. Επειδή εμένα μου αρέσει να βρίσκομαι μέσα στην κοινωνία και να συνομιλώ, θέλω δηλαδή να ακούω και τις αντίθετες απόψεις. Θεωρώ ότι οριμάζει ένας άνθρωπος έτσι και έτσι υπάρχει πρόοδος. Να έχει σωστές δηλαδή. Σωστή αντιπαράθεση. Ναι. Δεν μπορώ την γκρίνια. Ναι. Δεν μπορώ την γκρίνια, δεν τη θεωρώ επικοδομητική. Mm-hmm. Καλά, και κυρίως και γκρινιάζεις νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ γκρινιάζουν. Mm. Ναι. Ισχύει αυτό που λέει ένας φίλος μου που είναι stand-up comedian, ότι πάνε και τους ψηλοδουλεύουν τους πολιτικούς και λένε ποιο είναι το πρόγραμμα του κόμματός σας και ένα λίγο κάτι να πιούμε. Το έχετε αισθανθεί αυτό ποτέ? Όχι. Εγώ, επειδή είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω ως υποψήφια και δεν έχω βαρύδια, ναι. Με αντιμετωπίζουν τελείως με άλλο μάτι και τελείως διαφορετικά, θεωρώ. Και στην συζήτηση απάνω καταλαβαίνουν και ότι είμαι και πολύ απλή. Ναι. Είμαι και το λαϊκό κορίτσι. Ναι. Και αυτό αρέσει. Ναι. Για σας πώς είναι η προεκλογική περίοδος, πού είστε καινούρια, το βλέπετε με τελείως άλλο μάτι, προέρχεστε από την τέχνη, πώς είναι αυτό το πράγμα? Είναι πανηγύρι, έχει τρέξιμο, έχει άγχος? Πώς τη ζείτε αυτές τις μέρες μέχρι τις εκλογές? Νομίζεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα σανσέρ, ναι, το οποίο έχει χαλάσει και πάει πάνω κάτω. Αυτή είναι η καλύτερη περιγραφή που ακούς για την προεκλογική περίοδο. Ναι, υπάρχουν στιγμές που είσαι πολύ χαρούμενος, ναι, γιατί εγώ, όπως είπα, δεν έχω ξανασχοληθεί με αυτό. Υπάρχουν στιγμές που απογοητεύεσαι, mm-hmm, γιατί συνήθως σου χρεώνουν και τα λάθη των προηγουμένων. Ναι, αυτή είναι η γκρίνια που λέγαμε. Αυτή είναι η γκρίνια που λέγαμε και γυρίζεις σπίτι σου και λες, μα γιατί, ναι, εγώ τι έκανα, εγώ τώρα ήρθα, έχω τις πιο αγνές προθέσεις. Και ο ενθουσιασμός προκύπτει από το «κάνε κάτι για μας». Ναι, γιατί γενικά για να πάρεις αυτή την απόφαση πρέπει να την έχεις σκεφτεί καλά. Mm-hmm. Ξέρεις δηλαδή που πας, ναι, και γνωρίζεις τις παθογένειες. Mm-hmm. Είτε... Οπότε, ναι, έχεις πάρει μία απόφαση και την τηρείς, την τιμάς. Λέτε τώρα για απόφαση που πρέπει κάποιος να τιμήσει. Στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεν νομίζω ότι συνέβαινε αυτό παλιά, έχουμε και πολιτικούς που αλλάζουν κόμματα, σαν τις πεταλουδίτσες. Mm. Μία από εδώ, μία από εκεί, μία πιο πέρα. Αυτό που σας έχει φανεί, θα μπορούσατε να το κάνετε? Οι άνθρωποι αλλάζουν. Ναι. Έτσι λένε στα διαζύγια. Ναι. Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι αλλάζεις και μέσα στη σχέση. Συνήθως διαφωνείς και χωρίζεις, ναι, ειρηνικά. Άλλες φορές όχι τόσο ειρηνικά. Όχι τόσο, ναι. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να το κάνω. Να αλλάξετε... Να αλλάξω... Σημαίνει ότι θα έπρεπε να αλλάξω και τρόπο σκέψης και πιστεύω. Το θεωρώ πολύ δύσκολο για μένα. Mm-hmm. Είμαι ανοιχτή δηλαδή σε συζητήσεις, ναι, και σε συνεργασίες. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσα όμως να αλλάξω και να κάνω μια στροφή 360 μοίρες κάπου αλλού. Ναι. Πρέπει να έχει πεθάνει κάποιος να του κάνετε την προτομή. Χαζή ερώτηση πάλι. Συνήθως έρχονται, ναι, και μου ζητάνε γιατί είναι είτε ναι, ήρωες πολέμου, πολιτικά πρόσωπα, okay, κτλ. Έχω κάνει όμως και εν ζωή και εν ζωή. Ωραία, ας πάρουμε λοιπόν αυτό το χαρούμενο σενάριο. Ποιον εν ζωή πολιτικό
θα θέλατε να φτιάξετε την προτομή του ή δεν ξέρω και ολόκληρο το άγαλμα, έτσι. Τι έχει περισσότερο ενδιαφέρον, η προτομή ή όλο το σώμα? Ο Ανδριάντας. Ολόκληρο το σώμα. Λέγεται Ανδριάντας. Σωστά. Είναι και αυτό, συνήθως είναι ήρωες πολέμου ή στρατηγοί ή οτιδήποτε. Και οι προτομές έχουν ενδιαφέρον. Βέβαια, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το περιβάλλον στο οποίο θα μπει η προτομή. Ναι. Ποιος σας εμπνέει ή ποια σας εμπνέει? Ποια λέτε, αχ, θα το έκανα τόσο ωραία, θα το έφτιαχνα τόσο καλά, έχει και αυτά τα ματάκια και αυτή τη μητούλα. Από πολιτικό? Ναι, άμα δεν θέλετε πολιτικό, βρείτε όποιον θέλετε. Είναι πολιτικό, θα κάνω το Βαγγέλη Μημαράκη. Το Βαγγέλη Μημαράκη. Επειδή έχει την κορμοστασιά. Λοιπόν, συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή επιτυχία να σας ευχηθώ στην Κέρκυρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιο είναι το όνομα του γλυπτού που είναι έτσι λίγο? Αυτό θα μπορούσε να είναι και λίγο κομμουνιστικό. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε, αλλά, εγώ αυτό δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο τίτλο. Το αφήνω στη κρίση του θεατή. Ναι, δεν είναι σφυροδρέπανο, είναι πιο νεοδημοκρατικό, είναι μόνο σφυρί. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Πάμε σε ένα σύντομο break, φτιάχνω τα μαλλιά μου, τι να κάνω, και επιστρέφουμε σε λίγο.